Βρισκόμαστε στα Βραγιανά Θεσσαλίας, στην Ορεινή Αργυθέα, σε ένα χωριό πάρα πολύ όμορφο, εδώ με την εξίσου όμορφη και γλυκιά γιαγιά Γλυκερία, 87 ετών, την οποία θα τη ρωτήσουμε για τη ζωή της, τις εμπειρίες της και τις σκέψεις της για τον κόσμο εδώ που την περιβάλλει. Θα ανακαλύψουμε ποιες ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της, ποια μαθήματα έχει αντλήσει και ποιες συμβουλές έχει να μας δώσει η ίδια. Αισθανόμαστε τυχεροί που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε απευθείας από μια γενιά που έζησε διαφορετικές εποχές και έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις και αλλαγές που μπορεί να μην μπορούμε εμείς να τις φανταστούμε. Η γιαγιά Γλυκερία είναι μια ζωντανή σύνθεση με το παρελθόν και μέσα από τις εμπειρίες της και τις ιστορίες της μπορούμε να ανακαλύψουμε πολύτιμα μαθήματα για το παρόν και το μέλλον μας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, Καλώς σας βρήκαμε, γιαγιά μου. Και μας φτιάξετε και το καφεδάκι σας. Χρόνια τώρα εδώ ασχολείστε με το καφενείο. Εγώ έχω χρόνια, ναι. Πόσα χρόνια είστε εδώ στο καφενείο? 50-60 χρόνια έχω. 60 χρόνια. Όπως παντρεύκα, στο καφενείο ήμουν. Ήταν και ο... Είχα και στον πατέρα μου καφενείο. Α, ήσασταν από μικρή δηλαδή. Και μετά το παντρεύκα, είχα και εδώ με τον άντρα μου. Το μυστικό για έναν καλό καφέ ποιο είναι? Καλό καφέ, ένα λόγο στη βιτιά είναι να φτιάξεις καλό καφέ. Μπορεί να τον πετύχεις και γίνει καλός, μπορεί και να μην γίνει και καλός. Στη τυχιά είναι. Σε στενοχωρεί που το χωριό αρχίζει σιγά σιγά και μειώνεται? Ναι, δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει κανός τώρα. Πάνε και τα καφενεία και όλα. Τις Κυριακές μαζεύονταν μετά την εκκλησία, μαζεύονταν... Μαζεύονταν, μάνα με τον κόσμο σας μαζεύονταν. Πολύς κόσμος. Εγώ για να περάσεις εδώ τον κόσμο. Τώρα... Εσύ εδώ γεννήθηκες και μεγάλωσες? Εγώ εδώ. Και... Εδώ στο Βραγιανά γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Πού γεννήθηκες? Κάπου εδώ πιο πέρα είχα άλλο σπίτι. Στο σπίτι? Στο σπίτι μου, ήσασταν... τον πατέρα μου και στη μάνα μου. Ήσασταν πολλά αδέρφια? Έναν αδερφό είχα. Δεν είχα άλλο. Και ο πατέρας ήταν καφετζής? Ήταν και ο πατέρας. Η μάνα? Η μάνα πέθανε, ναι, δε. Έμεινες ορφανή δηλαδή? Έμεινα. Πόσο χρονό? 13 χρονών ήμουν. Και το αδερφό σου, μικρότερος ή μεγαλύτερος? Μικρότερος. Νοσημάζεψες ή έγινες εσύ με τα μάνα? Μαζί τότε μεγάλωσαμε σιγά σιγά. Σχολείο πήγες? Πήγα μέχρι τη φτέρα τάξη. Μετά τα μάτσα. Εδώ στο χωριό? Εδώ στο χωριό. Πόσα παιδάκια είχε το σχολείο τότε? Τότε πάει εγώ. Πού καλά, είχε 100 παιδιά. Για τα χρόνια ένας... πήγα εγώ. Και ένας δάσκαλος. Τότε πήγα εγώ. Ένας δάσκαλος. Ένας. Και μαθαίναν όμως τα παιδιά τότε γράμματα? Μάθαιναν. Όλα εδώ τα παιδιά βήκαν επιστήμονα από εδώ. Πόσο χρονών πήγε σχολείο, γιαγιά? Μεγάλη ήμουν. 8-9, 10 χρονών ήμουν πάνω στο σχολείο εγώ. Και μετά ήρθε η ορφάνεια? Α, μετά δεν ξαναπήγα, σταμάτησα. Τότε δεν μας έστελναν για μένα γύρω. Από τι έχασες τη μάνα σου? Και εκεί θυμάμαι τώρα που κρύουλο ήμουν, μας είπε ο γιατρός τότε. Τι να ξέρεις τι είχαν τότε οι γονείς, πώς πέθαιναν και πώς... Δεν να ξέρουμε. Το μετράς τώρα που είναι η γιατρία τότε, δεν υπάρχαν ούτε γιατροί. Δεν υπήρχε κάποια θιά να σας φροντίζει μετά, μόνη σου τα κατάφερες? Με τον πατέρα. Με τον πατέρα σου. Και μετά παντρεύτηκες? Α, μεγάλωσα, παντρεύτηκα. Πόσο χρόνο παντρεύτηκες? 25. Και πώς έγινε ο γάμος, με προξενιό? Ναι. Πες μου λίγο, πώς ήρθε κάποιος και σου είπε? Κάποιος προξενητής εδώ προξένησε και τότε για τα χρόνια. Εσύ τον ήθελες τον γαμπρό? Τον ήθελε. Τον ήθελες, να τον ήθελες τότε να τον έπαιρνες. Ήταν διαφορετικά τα χρόνια, δεν ήταν όπως είναι τώρα. Τώρα τον βρίσκουν μοναχή τους και τον παίρνουν. Ο γάμος στο σπίτι έγινε? Στο σπίτι έγινε. Ήρθε το συμπεθεριό και... Α, ήρθε και με πήρε και... Πήγαμε να στο άλλο σπίτι. Και τραγουδήσατε κιόλας? Τραγούδησαμε. Γιουλιά τέτοια, κλαρίνα.
Πότε ήταν καλύτερα, τότε ή τώρα? Τώρα είναι καλύτερα. Τότε ξέπαιρνε ο άλλος και σου έλεγε αυτόν θα πάρεις. Τον έπαιρνες, καλά, άσχημα. Τι ανάκανες. Πέρναγαν άσχημα οι γυναίκες τότε? Τι ανάκανες, τι πέρναγαν, μωρά. Τι είχαν τότε? Δεν είχαν τίποτα μάλλον τότε. Παιδιά έκανες? Εγώ, 4. Να σου, τα έχεις σε ζωή? Πώς δεν τα έχω. Να σου ζήσανε. Εγγονάκια? 2 κόρες και 2 γιους. Και εγγονάκια? Εγγονάκια έχω 9. Α, να τους χαίρεσαι. Παλιά οι κοπέλες ετοίμαζαν τα πρικιά τους στον αργαλιό. Το έκανες κι εσύ? Τι, αργαλιώτηκα εγώ. Και τι ήφαινε στον αργαλιό? Πλοκωτές, καραμελωτές, βελέ, τέτοια. Τσόλια, τα έλεγαμε εμείς. Τι έβανα στον αργαλιό και τι τα ήθελα. Τα είχαμε μέσα στο ντουλάπι. Ποιος το χρησιμοποίησε? Κανένας. Τα δικά σου δεν τα χρησιμοποίησες? Σιγά. Βγήκαν τα έτοιμα τώρα, παίρνουν. Όχι τώρα, τότε. Και τότε. Μέσα στο ντουλάπι ήταν. Ούτε τα κουρίτσια μου τα χρησιμοποίησαν, ούτε κανένας. Είχατε και, εκτός από το καφενείο, είχατε και ζώα? Ναι. Λίγα προβατάκια. Για το τυρί και... Καμιά κότα, κανένα τέτοιο πράγματα. Δεν είχαμε πολλά μας. Εδώ μες στο χωριό που να τα παίρνεις. Λύκους είχαν τα παλιά τα χρόνια? Ήταν, αλλά όχι πολύ. Όπως και πως είναι τώρα. Δεν ήταν τότε. Τα είχαν όξω τα πράγματα ο κόσμος. Τώρα δεν μπορούν να τα ανοίξουν όξω. Τα έχουν μέσα κλεισμένα. Τα τρώει λύκους. Πιστεύεις στο Θεό? Πώς δεν πιστεύω στο Θεό? Τι κάνω? Είσαι ευχαριστημένη από τη ζωή σου? Ευχαριστημένη είμαι στη ζωή μου. Καλά πέρασα αυτά τα χρόνια. Τώρα που είμαι μόνη μου, τι να ευχαριστηθώ? Άντε, γεια, γεια. Γεια, γεια, γεια. Μωρέ, καλή σας, το καλό, το καλό, το καλό.